περιεχόμενο πολιτική σε αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα δίνει και μήνυμα ότι εγώ θα στέλνω μια συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Δύο. Σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ή γίνεται προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα μέτωπο προοδευτικών συμμαχιών για να αντιπαρέλθει, να αντιταχθεί απέναντι στις ακροδεξιές, το φάντασμα της ακροδεξιάς το οποίο υπάρχει. Δύο, στον φιλελευθερισμό τον ακραίο ο οποίος υπάρχει και υπήρχε και γεννάει, αν θέλετε, μέσω των ανισοτήτων και δίνει δικαίωμα σε ακροδεξιά μορφώματα να εμφανίζονται. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνεται και στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Ενώ λοιπόν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, πολλά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης το έχουν αντιληφθεί αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές συμμαχίες, κόκκινες, πράσινες που λέω εγώ, αριστερά δηλαδή, των πράσινων και της σοσιαλδημοκρατίας και κινημάτων. Αυτό δεν συμβαίνει από τη μεριά του Κινάλ που προσδιορίζεται στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Παρά τις προτροπές προς την αντίθετη κατεύθυνση, την κατεύθυνση που περιγράφεται από τον κύριο Τίμερμανς. Προφανώς και σωστά. Μόνο, και όχι μόνο, γιατί δεν θέλω να πω. Και ο κύριος Μπούλμαν, πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι προσδιορίσαν αυτό. Να σημειώσω και να μας το σχολιάσετε και αν θέλετε, κύριε, ότι είχαμε από τη μία τη στάση που περιγράφεται από την πλευρά της κυρίας Γεννηματά. Πρόσφατα όμως, αυτές τις μέρες άφησαν ανοιχτό παράθυρο ότι μετά τις εκλογές ίσως και να γίνει μια συνεργασία, μια συζήτηση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να έρθει μετά ο και να πει όχι, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα μετά τις εκλογές. Είναι μια διγλωσία ή πιστεύετε ότι αυτή η σύγχυση θα συνεχιστεί εντός του Κινάλ και επιμένως θα επηρεάσει και τη συγκρότηση του προοδευτικού πόλου που ενδεχομένως επιχειρείτε? Κύριε Λαμπίδη, εγώ έχω καλή διάθεση για όλα αυτά. Και γιατί το βασικό διακύβευμα είναι η χώρα μας να απαντήσει στην ακροδεξιά, γιατί και εδώ εμφανίζεται και είναι σε έντονο ρυθμό. Έχει σκοτώσει ανθρώπους, είναι σαφές αυτό. Επίσης ο ανεφιλελευθερισμός, ο ακραίος, οι πολιτικές του Δουνουτού, όλοι αυτοί είχαν ευθύνη που ήρθαν. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να ζητήσει κανένα σκούρο χάρτη. Αλλά ενδεχομένως όμως το να αναλαμβάνεις την ευθύνη και από εδώ και πέρα βλέπεις τα πράγματα με άλλον τρόπο, είναι το πιο σημαντικό το οποίο θα μπορούσες να κάνεις. Η διγλωσία είναι ένα θέμα. Γιατί και εκεί υπάρχουν διαφορετικές λογικές στο τι θέλουμε την επόμενη μέρα. Και είναι εγκλωβισμένοι, αν θέλετε, σε πολιτικές. Πολιτική αιμονή, αλλά και θα έλεγα και μια κακία εντός εισαγωγικών η οποία βγαίνει, αλλά ταυτόχρονα είναι και στρατηγική επιλογή είτε του κ. Βεντζέλου, του κ. Λουβέρδου, η στρατηγική της κυρίας Γεννηματά και του Κινάλ ή Πασόκ, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς θα ονομαστεί. Εμείς και ήμουν από αυτούς που με την προηγούμενη ιδιότητα, όπως επισημάνατε, είχαμε αποφασίσει στην Κεντρική Επιτροπή πριν 2 χρόνια ότι αυτή η προοδευτική συμμαχία, αυτό το προοδευτικό μέτωπο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πρέπει να πάει μαζί. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό ήταν το σπέρμα που έβαλε ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όταν ξεκίνησε αυτή η μεγάλη περιπέτεια, που είπαμε ότι η μεγάλη εικόνα είναι η Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η μάχη που θα δώσουμε στην Ελλάδα για να αντιπαρέλθουμε τις πολιτικές του νεφιλελευθερισμού, την κατάσταση που μας έφεραν στη χώρα της κρεοκοπίας, αλλά είναι πολιτικές και στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να γίνουν αλλαγές στην Ευρώπη. Και αυτό το νομίζω ότι έχουμε συμβάλει, το να αλλάζει κάτι στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή το αν θα πάει προς λογικές Σαλβίνι ή λογικές Ούρμπαν, αυτό θα εξαρτηθεί από τις στάσεις που θα κρατήσουν και οι πολίτες, αλλά και τα πολιτικά υποκείμενα. Στην Ελλάδα είναι κρίσιμο λοιπόν. Όταν ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, ψηφίζεις την ουσία Όρμπαν. Όταν ψηφίζεις αυτή τη στιγμή πολιτικές Νέα Δημοκρατία, ψηφίζεις πολιτικές περιορισμού του κοινωνικού κράτους, των εργασιακών σχέσεων. Άρα συμβάλλεις σε ανισότητες στη χώρα μας. Άρα συμβάλλεις στο να διαμορφώνεται το αυγό του φιδιού. Και τελευταία θέλω να πω ότι και αυτός ο εθνικισμός, ο οποίος αναπτύχθηκε με έντονο τρόπο, η πατριωτοκαπηλεία, πληρώνεται. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δέχτηκε και δέχεται πια αυτά τα επιχείρη αυτή τη στιγμή. Μιλάτε για το επεισόδιο που έγινε στη Βόρεια Ελλάδα. Βεβαίως. Ναι. Για τις προηγούμενες μέρες έλεγε για τον Νίκο τον Παπά, για οποιοδήποτε άλλο πολιτικό ή για την Πέττη Σκούφα, ότι αυτοί ήταν πολίτες που διαμαρτύρονται και έχουν το συνέστημα βάλει μπροστά. Δεν είναι έτσι όμως, ότι αυτό τροφοδοτεί και θα το εισπράξουν όλοι. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως και αυτή είναι εγκλωβισμένη σε μια ακροδεξιά ατζέντα. Κύριε Ρήγα, μια τελευταία ερώτηση ήθελα να σας θέσω. Δεν ξέρω αν έχει Φωτεινή κάτι ακόμα. Εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε ότι χτυπάτε την πόρτα του Κινάλ και βλέπετε ότι δεν απαντά, να το πω έτσι. Έχουν τα εσωτερικά τους, εκεί δεν τα βρίσκουν και για τους χύψη λόγους δεν ανοίγουν ένα παράθυρο συνεργασίας. Εσείς ωστόσο, ως κόμμα της αριστεράς,
Μήπως δεν απευθύνεστε με το σωστό τρόπο στη βάση της κεντροαριστεράς, γιατί φαντάζομαι ότι κυρίως η βάση θα έπρεπε να σας ενδιαφέρει. Θέλω να πω ότι σε τοπικό επίπεδο, ανά την Ελλάδα, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν προκειμένου η βάση της κεντροαριστεράς να έρθετε σε διάλογο με τη βάση της κεντροαριστεράς και άρα, να το πω έτσι απλουστευτικά και χοντροκομμένα, να μην έχετε τόσο ανάγκη τα στελέχη ή το φορέα του Κινάλ να ακολουθήσει ή τέλος πάντων να τρέξει πίσω από τις εξελίξεις. Θα συμφωνήσω μαζί σας και θα υπερθεματίσω κιόλας. Δηλαδή τι, ότι η κοινωνία, αυτό λέω, η κοινωνία, όχι σωστά το λέτε, γιατί αυτή είναι και η άποψή μου και έτσι, ήταν, έτσι είναι στη σκέψη μας αυτό. Δεν είναι μόνο τα πολιτικά υποκείμενα ή τα πρόσωπα. Τα συγκεκριμένα είναι όλο το κοινωνικό μέρος, το κοινωνικό κομμάτι σε όλη την Ελλάδα, αυτό που υπέστη τα επιχείρια της κρίσης και των πολιτικών που ασκήθηκαν, που οι οποίοι στηρίξαν αυτή την προσπάθεια η οποία έγινε, γιατί σε αυτούς οφείλουμε που αντέξανε για να φτάσουμε μέχρι σήμερα εδώ με δυσκολίες, αλλά με όραμα για την επόμενη μέρα. Και ουσιαστικά να μην είναι μια Ελλάδα της χρεοκοπίας, αλλά μια Ελλάδα που να ταινίζει με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα. Άρα λοιπόν, εκεί διαμορφώνονται οι συμμαχίες, εκεί πρέπει να... Το κάνετε επαρκώς αυτό. Νομίζω, θα έλεγα ότι... επαρκώς δεν γίνεται. Πρέπει να επιταχύνουμε το επόμενο διάστημα. Πρέπει να έχουμε ανοιχτές αγκαλιές με όλο αυτόν τον κόσμο. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς με έντιμο τρόπο ασκήσαμε πολιτική. Ενδεχομένως να έχουμε και κάνει λάθος, αλλά δεν ήταν με ιδιοτέλεια. Καταφέραμε να είναι η χώρα εδώ και δεν θέλουμε να επιστρέψει η χώρα μας είτε σε οικονομικά συμφέροντα, είτε σε αυτούς οι οποίοι με τα θαλασσοδάνια δεν πληρώνουν και εγκαλούν άλλους. Αυτή τη στιγμή. Κύριε Ρία, ξέρετε, στην Ευρώπη χρησιμοποιούν επίσης τον όρο πασοκοποίηση με το αρνητικό πρόσημο, έτσι. Εσείς την έχετε φοβηθεί και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να αποφύγει κανείς την παγίδα του να κουβαλήσει αυτό το κύριε Ραβίδη, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς του προοδευτικού χώρου. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να πασοκοποιηθεί. Ούτε εμείς θέλουμε να συζυγοποιήσουμε κάποιους άλλους. Εμείς τι θέλουμε, αυτό το κόμμα θα παραμένει έτσι όπως είναι, κόμμα με τις απόψεις, με τις σκέψεις, με τις ιδέες της ριζοσπαστικής αριστεράς, με όλα αυτά τα οποία μας έχουν όλα τα χρόνια και οι αγωνιστές και οι άνθρωποι που παλέψαμε όλα, γιατί είμαστε στον χώρο της εργασίας, αλλά ταυτόχρονα αν ο παιδευτικός κόσμος όλος αντιλαμβάνεται ότι κάνουμε όλοι ένα βήμα για μια Ελλάδα διαφορετική, για μια κοινωνία τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν και μια παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη και την κοινωνική ανασυγκρότηση, αυτό είναι σαφές ότι το θέλουμε. Άρα λοιπόν δεν θα αλλάξουμε. Εμείς ούτε θέλουμε να οδηγήσουμε κάποιον άλλον σε μια άλλη λογική. Τι θέλουμε, θέλουμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό το περιεχόμενο πολιτικής είναι αυτό που δίνει διέξοδο στη χώρα. Και εμείς θα επιμείνουμε μέχρι τέλους. Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θα το εκτιμήσει, γιατί επαναλαμβάνω από τα βάθη της καρδιάς μας και τα βάθη της καρδιάς μου, κάναμε έντιμη προσπάθεια. Μια προσπάθεια με κόστος που θα μπορούσαμε να την είχαμε αποφύγει. Δεν την αποφύγαμε όμως. Την πήραμε την ευθύνη, μια δύσκολη συμφωνία, μια συμφωνία που είχε προβλήματα, αλλά καταφέραμε μέσα από τη δύσκολη αυτή συμφωνία να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με κοινωνικό πρόσωπο. Το ένα προς ένα, λέω ένα απλό. Τα ωφέλη πότε θα τα δουν, ας πούμε, ο επιχειρηματικός κόσμος, κύριε Ρίγα. Πιστεύετε ότι πότε θα δει τα ωφέλη αυτά που εσείς λέτε ότι έχει μέσα αυτή... Ακούγα και τον κύριο Κουμπούρη. Μέσα στο δημοσιονομικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, κάνουμε και επιστρέφουμε όλα αυτά και βεβαίως αποδεικνύουμε και αποδείξαμε ότι πια και το ΔΕΛΤΑΝΤΑΦ είχε κάνει λάθος και οι θεσμοί είχαν κάνει λάθος και γιατί άλλος ήταν ο στόχος. Αλλά βεβαίως η Νέα Δημοκρατία άλλο στόχο έχει. Και εμείς όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν και με τη μικρομεσαία και με τους ανθρώπους που όντως επλήγησαν, δηλαδή και ένα κομμάτι το οποίο μπορούσε να τα ανταπεξέλθει, επλήγει την προηγούμενη περίοδο για να κρατήσουμε όλη την κοινωνία όρθια, για να μην αυξήσουμε τις ανισότητες. Νομίζω ότι η επόμενη περίοδος είναι αυτή η οποία θα επιστρέφεται ή θα απομειώνουμε ό,τι προβλήματα δημιουργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο. Και με στόχο, σας λέω ξανά, να είναι όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Το όλοι μαζί τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όχι για λίγους η ανάπτυξη, αλλά τα ωφέλη να είναι για όλους. Γιατί ξέρετε, όταν ο άλλος φτάσει μέχρι το τέρμα, δεν μπορείτε την επόμενη μέρα να μπορέσει να μπει στην τροχιά της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει και νόημα μια χώρα τέτοια με πολίτες οι οποίοι θα έχουν τεράστιες αποστάσεις.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.